Στο γήπεδο Καλαμπακίου η τοπική ομάδα φιλοξένησε τον Ακρίτα Νέα Σκρόμνη σε ένα παιχνίδι που η ομάδα του Καλαμπακίου ήταν ανώτερη και κατάφερε και κέρδισε με 5-0. Πάμε να δούμε τη συνθέση των δύο ομάδων. Για την ομάδα του Καλαμπακίου ο κύριος Μουρατίδης επέλεξε τους Τότκα, Πέτρο, Διαμαντή, Κλόγκερη, Λεονταρίδη, Παπαδόπουλο, Κυριαζάκη, Αγγελόπουλο, Τζιβανάκη, Καπτέλη και Στρατηγέλη. Ενώ για τον Ακρίτα Νέα Σκρόμνης ο κύριος Μάρτιος επέλεξε τους Παπαλαζάρου, Σαμολαδά, Ωρεόπουλο, Παπαδόπουλο, Κώστα, Κουζουμτζίδη, Κουμουρτζή, Τζαμπάζη, Μπόσιο, Παπαδόπουλο, Μωυσιάδη και Καλαϊδόπουλο. Εδώ πρώτες αναγνωριστικές μπαλιές της αναμέτρησης. Όπως είπαμε, ανώτερη ομάδα του Καλαμπακίου που κατάφερε και κέρδισε εύκολα την ομάδα του Ακρίτα με 5-0. Καλησπέρα και όλο καλησπέρα φίλες και φίλοι της Star τηλεόραση. Πρώτη καλή ευκαιρία για την ομάδα του Ακρίτα, Καλαμπακίου μόλις το πρώτο λεπτό. Εκεί στην περιοχή το σουτ, μεγάλη ευκαιρία από τον Κυριαζάκη, το σουτ το οποίο πέρασε out μετά την πάσα του Λευτέρη Τζιβανάκη. Ξανά εδώ ευκαιρία Τζιβανάκης για τον Κυριαζάκη το σουτ. Ο Παπαλαζάρου απεκρούει και μπλοκάρει σωτηρία. Από τον Αγγελόπουλο, ο Παπαλαζάρου. Τώρα εδώ ένα κόρνερ με τον Αγγελόπουλο. Θα παίξουν γρήγορα εκεί οι παίκτες του Καλαμπακίου το σουτ. Εκεί με την παρέμβαση του Παπαλαζάρου η μπάλα θα περάσει εκτός. Νέα ευκαιρία για την ομάδα του Καλαμπακίου. Τζιβανάκης θα παίξει τον Καπτέλη μέσα στην περιοχή. Ο παίκτης του Καλαμπακίου το σουτ. Ξανά ένα μεγάλο δυνατό όχι από τον Παπαλαζάρου. Νέα ευκαιρία για την ομάδα του Καλαμπακίου. Τζιβανάκης, Λεονταρίδης θα παίξει τον Στρατηγέλη. Μπάλα θα περάσει εκτός. Νέα ευκαιρία τώρα. Πέτρο στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά εκεί και η μπάλα στα δίθια, το 1-0 από τον Κλόγκερη. Ξανά εδώ βλέπουμε στο δεύτερο δοκάρι κεφαλιά με τα ακροδάχτυλα από Παλαζάρου, κανένα στην παρέμβαση της μπάλας και έχουμε το 1-0 για το Καλαμπάκι. Ξανά εδώ σε αργή κίνηση κεφαλιά και ακουμπάει την μπάλα από Παλαζάρου, ασταθής απέκρουση και το 1-0 για το Καλαμπάκι. Καπτέλη τώρα θα παίξει τον Τζιβανάκη. Τζιβανάκη στην περιοχή θα κάνει το σουτ. Ξανά ένα μεγάλο όχι εκεί από τον Παπαλαζάρου. Νέα ευκαιρία τώρα για την ομάδα του Καλαμπακίου. Πέτρο θα βγάλει τη σέντρα κεφαλιά. Παπαλαζάρου θα απεκρούσει με γροθιές. Καπτέλη τώρα θα βγάλει τη σέντρα κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι του Κλόγκερη. Μπάλα θα περάσει εκτός. Αγγελόπουλος τώρα. Αγγελόπουλος θα βγάλει τη σέντρα, Τζιβανάκης και το 2-0. Σαν σε προπόνηση εδώ θα λέγαμε ο Λευτέρης Τζιβανάκης θα πιάσει την κεφαλιά στο ύψος της μικρής περιοχής και θα κάνει το 2-0 για την ομάδα του Καλαμπακίου. Ξανά εδώ σέντρα του Αγγελόπουλου, κεφαλιά του Λευτέρη Τζιβανάκη και το 2-0. Νέα ευκαιρία τώρα, Τζιβανάκης θα παίξει στον άξονα το Λεονταρίδη, το σουτ του Καπτέλη, μπάλα θα περάσει out. Τώρα ένα φάουλ, Καπτέλη θα βγάλει τη σέντρα, κεφαλιά εκεί του Λεονταρίδη και πήγε να διώξει ο παίκτης εκεί του Ακρίτα, όμως ο Λεονταρίδης με την προβολή θα κάνει το 3-0 για την ομάδα του Καλαμπακίου. Και ξανά η κεφαλιά του Λεονταρίδη και με την προβολή θα κάνει το 3-0 για την ομάδα του Καλαμπακίου. Καπτέλη τώρα θα παίξει αριστερά τον Πέτρο που θα κάνει το σουτ και ο Καπτέλη θα κάνει το 4-0 με προβολή μέσα την περιοχή. Εδώ ξανά Καπτέλη και το 4-0 για την ομάδα του Καλαμπακίου. Ξανά εδώ ο Πέτρο που έκανε ένα καλό παιχνίδι και ο Καπτέλη εκεί θα κάνει το 4-0. Συνέχισε το παιχνίδι. Η μπάλα θα φτάσει στον Κώστα τον Παπαδόπουλο, θα κάνει το σουτ. Η μπάλα θα περάσει out. Αδύναμο σουτ τον Κώστα Παπαδόπουλο. Αυτή ήταν η πρώτη τελική για την ομάδα
και του Ακρίτα, το τελευταίο σφύριγμα για το 45 περίπου. Εδώ βλέπουμε και τον κύριο Παυλίδη. Τώρα πλάνα από το δεύτερο ημίχρονο. Μια ευκαιρία τώρα για την ομάδα του Καλαμπακίου, το σούτ του Πέτρο. Η μπάλα θα φτάσει στο Τζιβανάκι. Θα κάνει το σούτ, την μπάλα θα βρει στα σώματα. Ένα φάουλ τώρα με το Τζιβανάκι ξανά. Τζιβανάκης, το σούτ, την μπάλα θα περάσει έξω. Καλή εκτέλεση το Λευτέρη Τζιβανάκι εδώ. Καπτέλη. Αγγελόπουλος. Θα κάνει το σούτ, θα απεκρούσει πάλι ο Παπαλαζάρου. Που πραγματικά ο Παπαλαζάρου εδώ, άμα έπαιζε οποιοδήποτε άλλος, θεωρώ ότι τα τρέματα θα ήταν παραπάνω. Τώρα Τζιβανάκης εδώ πλασέ μέσα στην περιοχή και θα κάνει το 5-0. Συχνή κίνηση εδώ του Τζιβανάκη, πολύ ωραία. Έπαιξε στον άξονα, το 1-2 με τον Αγγελόπουλο έφυγε στο χώρο, έκανε το πλασέ και το 5-0 για την ομάδα του Καλαμπακίου. Από ξανά εδώ, Αγγελόπουλος, παίξει τον Τζιβανάκη. Κοιτάξτε εδώ, πολύ ωραία στο χώρο, θα φύγει ο Λευτέρης Τζιβανάκης, θα κάνει το πλασέ και το 5-0. Συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι, Καπτέλη που θα παίξει δεξιά τον Πέτρο, θα βγάλει τη σέντρα, κεφαλιά προς τα πίσω του Τζιβανάκη για μάντι το σούτ, θα απεκρούσει και θα μπλοκάρει ο Παπαλαζάρου. Καπτέλη τώρα θα παίξει τον Πέτρο στο δεύτερο δοκάρι, εκεί ένα σούτ από τον Αγγελόπουλο, ξανά ο Παπαλαζάρου θα πει όχι. Καπτέλη θα παίξει δεξιά τον Πέτρο, θα βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, το σούτ Παπαλαζάρου και πάλι, και πάνω από τη γραμμή ο αμυντικός του Ακρίτα θα αποσοφήσει τον κίνδυνο. Για μάντι το σούτ, θα μπλοκάρει ο Παπαλαζάρου. Τώρα μία ευκαιρία για τον Ακρίτα. Ο Παπαδόπουλος ο Κώστας θα περάσει πολύ ωραία, θα κάνει και το σούτ. Αδύναμο το σούτ όμως, στην αγκαλιά του Τότκα. Λάθος εκεί του παίκτη του Ακρίτα, Πέτρο. Τζιβανάκης και ο Παπαλαζάρου θα διώξει σε κόρνερ. Εδώ βλέπουμε και έναν σκύλο στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ ο τετράποδος φίλος είναι εδώ. Θα περάσει εκτός για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Τώρα Καλαϊδόπουλος που θα περάσει πολύ ωραία. Περάσει εκεί με το πείσμα, πήγε να βγάλει τελική πάσα στον Παπαδόπουλο ο Τότκα ελέγχει. Στα τελευταία λεπτά ο Ακρίτας πίεσε θα λέγαμε. Τώρα εκεί ένα λάθος, Παπαδόπουλος στο σούτ, η μπάλα θα περάσει κόρνερ. Αντί σε ελάχιστες καλές στιγμές του Ακρίτα, Καλαϊδόπουλος. Εκεί πολύ ωραία, μέσα στην περιοχή, Αλαϊδόπουλος, ένα σούτ εκεί, μπάλα περάσει εκτός και Αγγελόπουλος τώρα θα αφήσει και τον Τζιβανάκη από δεξιά. Ο Παπαλαζάρου θα απεκρούσει το σούτ εδώ του Στρατηγέλη και το τελευταίο σφύριγμα του κύριου Παυλίδη. Καλαμπάκια Κρήτας Νέας Κρόμνης 5-0. Εδώ έχουμε τον Σάκη Μάρκο, προπονητή του Ακρίτα Νέας Κρόμνης. Coach, δεν χωράει θεωρώ σχόλια το παιχνίδι. Τελικό αποτέλεσμα 5-0. Δύο λόγια αυτή την αναμέτρηση. Αυτά τα παιχνίδια γενικά του κυπέλου για μας ήταν παιχνίδια προετοιμασίας, γιατί δεν κάναμε πολλά φιλικά. Αλλά ειδικά σήμερα είχαμε και πολλά προβλήματα. Ξεκινήσαμε το πρώτο μήχρονο με 10 παίκτες. Μετά ήρθε ο 11ος να το πω, μετά από ένα 20λεπτό. Χάσαμε στην αρχή, ας πούμε, ήμασταν λίγο, δεν ήμασταν ισορροπημένοι καλά, λόγω της απώλειας. Ήρθε ο παίκτης βέβαια μετά, αλλά εντάξει, η άλλη ομάδα δεν ήταν πάρα πολύ καλή, αν και αυτή ήταν με λίγους παίκτες.
Δεχτήκαμε 4 τέρματα. Στο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο μετά προσπαθήσαμε τουλάχιστον να είμαστε καλά αμυντικά και βγήκαμε και μπροστά, πιστεύω, κάναμε κάποιες φάσεις. Εντάξει, είπαμε, αυτά τα παιχνίδια ήταν για μας μια δοκιμασία, μια προετοιμασία. Από την άλλη εβδομάδα ξεκινάει το πρωτάθλημα, θα προσπαθήσουμε όσο δυνατόν να μαζευτούμε καλά και να βγούμε στο πρωτάθλημα. Αυτό που κρατάτε από αυτό το παιχνίδι είναι κυρίως η εμφάνιση στο δεύτερο μέρος. Ναι, ήταν καλή η συμπεριφορά η αμυντική. Κλείσαμε διαδρόμους, βγήκαμε στην αντεπίθεση. Η ομάδα μου με αυτούς τους παίκτες που έχει, έχει τέτοιο στυλ παιχνιδιού αναγκαστικά. Και στο πρωτάθλημα έτσι θα παίζουμε. Δεν γίνεται να παίξουμε αλλιώς. Θεωρείτε ότι στο πρωτάθλημα θα είναι πιο αισιόδοξα τα πράγματα για τον Ακρίτα? Ποιο? Θα είναι πιο αισιόδοξα τα πράγματα για την ομάδα του Ακρίτα στο πρωτάθλημα? Εγώ πιστεύω ναι. Πιστεύω ναι, γιατί για μας, όπως είπα, κάναμε με την προετοιμασία. Ήταν λίγο δύσκολη η προετοιμασία. Δεν είχαμε φιλικά. Και για μας ήταν αυτά σαν φιλικά, δηλαδή ήταν παιχνίδι προετοιμασίας. Προσπαθήσαμε να περάσουμε ό,τι μπορούμε, τους ώστε το πρωτάθλημα να είμαστε όσο δυνατόν πιο έτοιμοι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Κοντά μας έχουμε τον Λάζαρο Μουρατίδη, προπονητή της Αθλητικής Ένωσης Καλαμπακίου. Coach, εύκολο απόγευμα για την ομάδα του Καλαμπακίου. Δύο λόγια για αυτό το παιχνίδι. Ναι, καταρχάς καλησπέρα. Θέλαμε σήμερα να μπούμε μέσα στο γήπεδο και από την αρχή να πιέσουμε ψηλά τον αντίπαλο, όπως και το κάναμε. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Πιέσαμε ψηλά, κλέψαμε μπάλες, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες παίζοντας ορθολογικό ποδόσφαιρο, αυτό που ούτως ή άλλως ζητάμε μέσα στο γήπεδο. Και θεωρώ ότι καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού είχαμε την υπεροχή και δίκαια κερδίσαμε αυτό το παιχνίδι. Βέβαια, εδώ θέλω να προσθέσω ότι στο δεύτερο ημίχρονο έπεσαν οι ρυθμοί, παίξαμε λίγο πιο, πώς να το πω, συντηρητικά και κοιτάμε τώρα και ελπίζοντας ότι θα ξεκινήσει την άλλη εβδομάδα το πρωτάθλημα. Την επόμενη εβδομάδα είναι προγραμματισμένη η πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ποιος θεωρείτε ότι θα είναι ο στόχος της ομάδας σας για το πρωτάθλημα? Εντάξει, για την ομάδα του Καλαμπακίου πάντα όπως και να έχει ο στόχος είναι πρωταγωνιστικός. Θέλουμε να είμαστε ψηλά, θέλουμε να κυνηγήσουμε όπως και το κύπελο έτσι και το πρωτάθλημα. Άρα που τερματίζει στην πρώτη θέση το Καλαμπάκι, ένας στόχος πέρα από καλή πορεία στο πρωτάθλημα είναι και καλή πορεία και στο κύπελο, έτσι? Ναι, φυσικά μας ενδιαφέρει και το κύπελο, μας ενδιαφέρει και το πρωτάθλημα και γενικά θέλουμε να περάσουμε έτσι μια φιλοσοφία στα παιδιά ότι μπαίνοντας μέσα στο κύπελο, άσχετα τι παιχνίδι παίζουμε με οποιονδήποτε αντίπαλο, στόχος μας είναι είτε εντός είτε εκτός, μόνο η νίκη, τίποτα άλλο. Βλέπουμε από την περσινή χρονιά γίνεται μια προσπάθεια στην ομάδα με τα νεαρά παιδιά και η ερώτησή μου είναι πώς έχουν μπει στην ομάδα τα νέα τα παιδιά μαζί με τους ποδοσφαιριστές που είναι πιο έμπειροι και ήταν στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Πώς έχει γίνει αυτό το γράμμα τόσο όμορφο και η ομάδα τώρα θέλει να πρωταγωνιστήσει στο νέο πρωτάθλημα της Άφρης Τεχνικής? Εντάξει, η φιλοσοφία της ομάδας είναι γενικότερα να προωθήσουμε και να προωθούμε τα νεαρά παιδιά όσο αυτό είναι δυνατόν. Φέτος αλλά και πέρσι όσο προλάβαμε να παίξουμε θεωρώ ότι ήμασταν σε πάρα πολύ καλό δρόμο και είμαστε όπως έτσι και φέτος σε καλό δρόμο. Έχουμε καλούς χαρακτήρες στην ομάδα, καλά παιδιά, τόσο τα νεαρά παιδιά όσο και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, οπότε έτσι έχουμε μια πολύ ωραία χημεία και υπάρχει όρεξη, υπάρχει παρουσία πολλών παιδιών και αυτό είναι το ευχάριστο και στις προπονήσεις και προσπαθούμε συνέχεια να βελτιωνόμαστε.